Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από την αρχή. Η αγορά δεν αντιλαμβάνεται πλέον, διότι είναι νεκρή. Ένας νεκρός δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα. Έτσι. Εδώ και από την προκήρυξη των εκλογών και μετά, από το Γενάρη δηλαδή, 6 μήνες, η αγορά δεν υπάρχει και αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και δεν υπάρχει γιατί και ο κόσμος φοβάται, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η διαπραγμάτευση. Έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία βεβαίως έχει τον πολιτικό της χρόνο και ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αντιληφθεί το τι γίνεται όταν κυβερνάς. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να κυβερνήσει. Και δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα αυτά αποτελέσματα, παρά μόνο μια διαπραγμάτευση, η οποία στην ουσία ξεκίνησε προχθές με τις 44 σελίδες mail που στείλαμε και την απάντηση των θεσμών. Από την άλλη πλευρά όμως έδειξε ιδιαίτερη ζέση στην πρόσληψη των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, έδειξε ιδιαίτερη ζέση στα προβλήματα μόνο των εργαζομένων και η μικρομεσαία επιχείρηση αφέθηκε στο έλεος του κυρίου και πεθαίνει. Βλέπω επερωτήσεις βουλευτών μας για διάφορα θέματα που αφορούν μόνο τους εργαζόμενους, για το νοσοκομείο, για το ένα, για το άλλο, αλλά για το 12% ποιούν την ίσα. Και εμείς φροντίσαμε την πρώτη εβδομάδα να τους ενημερώσουμε. Θα τους στείλουμε ξανά επιστολή λοιπόν τώρα να δούμε τι θα κάνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι μπροστά, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, δεν είναι μόνο διαπραγμάτευση. Σαφώς η διαπραγμάτευση είναι το κυρίαρχο για την επιβίωση της χώρας, σαφώς και είμαστε μαζί με την κυβέρνηση, αλλά κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν και οι δογματισμοί πρέπει να φύγουν από το κυβερνών κόμμα και να δούμε πώς θα βγει η χώρα από την κρίση και πώς θα σωθεί η οικονομία μας.